Με το βλέμμα στραμμένο στι γωνιέ του πλανήτη, που ο πόλεμο αφήνει θύματα, χαρακτηρίζοντα ω μεγάλου ήρωε τη πολιτική όσου αγωνίζονται για την ειρήνη, ήταν το μήνυμα των Χριστουγέννων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη και αυτονόητο, αλλά χρέο, κατόρθωμα και διαρκή μέρημνα και αδιάκοπο αγών δια την διατήρησή τη. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί και μόνιμη συνταγή απέναντι στα σεκάστοτε απειλά τη ειρήνη, απαιτείται εγρήγορση, βούληση διαλύση των προβλημάτων και μέσω του διαλόγου. Οι μεγάλοι ήρωε τη πολιτική είναι οι αγωνιστέ τη ειρήνη. Ο Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγοντα ότι η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, επανέλαβε ότι έχει άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνοντα μάλιστα αναφορά στην 75η επέτειο τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που συνδέεται, όπω τόνισε, και με τη συμβολή των θρησκειών. Το μέλλον των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη ειρήνη συνδέεται και με τη συμβολή των θρησκειών στην υπόθεση του σεβασμού και τη πραγματώσεώ των. Ευχόμενο τα Χριστούγεννα είναι μια στιγμή αυτογνωσία και με τη ζωή τη Εκκλησία, όπω τόνισε, να αποτελεί αντίσταση στον απανθρωπισμό, ζήτησε την οικοδόμηση ενό πολιτισμού ειρήνη και καταλλαγή. Η ζωή τη Εκκλησία καθε αυτήν αποτελεί αντίσταση στον απανθρωπισμό. Από όπου και αν αυτό προέρχεται, καλούνται πάντα σημάσει των καλών αγώνα τη οικοδομή ενό πολιτισμού ειρήνη και καταλλαγή στον οποίο ο άνθρωπος θα βλέπει στο πρόσωπο του συνανθρώπου του, των αδελφών και των φίλων του και όχι των επίβουλων και των εχθρών. Στο ίδιο πλαίσιο και ο Αρχιεπισκόπος Κρήτης μίλησε για τα δεινά κυρίω των παιδιών που βιώνουν το θάνατο, πολύ κοντά στο σημείο, όπως είπε, που γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος. Τα μάτια της καρδιάς μας πέφτουν πάνω στους αδελφούς μας και κυρίως τα μικρά παιδιά της γειτονιάς μας στη Μεσόγειο που γίνονται μάρτυρες εθνοφιλετικών διαφορών, χάνοντας τη ζωή τους, τις αιστείες τους, τη θαλπορή της οικογένειάς τους, την αξιοπρέπειά τους. Όλα αυτά που τους κάνουν να αγωνιούν κάθε στιγμή για το τι θα φέρει η επόμενη. Προερχόμενα αυτά από ανειρήνευτους ανθρώπους που πολεμούν την ειρήνη, λίγη μόλις απόσταση από το σημείο όπου γεννήθηκε ο άρχον της ειρήνης, ο Χριστός, και ακούστηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός ύμνος και επί γης ειρήνη. Ο κύριος Ευγένιος αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη όπω τόνισε, βία, αλλά και εκφυλισμό της κοινωνίας, ζητώντας αυτά τα Χριστούγεννα οι πιστοί να δουν με τα μάτια της ψυχής και να αγαπήσουν ανιδιοτελώς τον συνάνθρωπο. Είναι καιρός να ζήσω με τα Χριστούγεννα με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας.